προπονητής της Πετρολίνα ΑΕΚ, ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Coach, η ομάδα σας είναι μπροστά με δύο νίκες. Δεν θα σας ρωτήσω ότι ξέρω την απάντηση, ότι έχετε ακόμη δουλειά να κάνετε. Όμως η ΑΕΚ είναι ξεκάθαρα μπροστά για την πρόκληση στους τελικούς. Μιλήστε μας λίγο για την συνέχεια, πώς βλέπετε για την ΑΕΚ και στη συνέχεια για το σημερινό παιχνίδι, πώς το είδατε. Εντάξει, να το πάρω αντίστροφα, να μιλήσω για το παιχνίδι πρώτα. Εντάξει, σίγουρα δεν ξέραμε ότι δεν θα ήταν εύκολο παιχνίδι. Το παραλίμνη μετά την ήττα στη Λάρνακα έπρεπε να βγάλει αντίδραση και το περιμέναμε. Εμείς μπήκαμε χωρίς ενέργεια, χωρίς συγκέντρωση, ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο αφήσαμε το παραλίμνη να σκοράει 29 πόντους. Είχαμε νευρικότητα και εντάξει, μετά στο δεύτερο δεκάλεπτο καταφέραμε, ισορροπήσαμε το παιχνίδι, το ελέγχαμε στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Σε μια φάση έκανε το comeback το παραλίμνη, αλλά εντάξει, βρήκαμε κάποια σωστές επιλογές από τους παίχτες μας. Εντάξει, είναι και έμπειρα παιδιά, ξέρουν πώς να διαχειριστούν το παιχνίδι στα δύσκολα, στα κρίσιμα σημεία και καταφέραμε να κερδίσουμε. Για τη συνέχεια, όπως είπατε στην αρχή, έμεινε ακόμα μία νίκη που θέλουμε να την κάνουμε την Τετάρτη. Εμείς πάλι θα πάμε σαν το σκορ είναι 0-0 και να πάμε σαν να παίξουμε ένα τελικό για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Τι ήταν το κλειδί σήμερα, κατά τη γνώμη σου, το βασικό σημείο του αγώνα που μπορούμε να κρατήσουμε για το ότι εκπήρε την νίκη? Σας λέω ότι αν εξαιρέσω το πρώτο δεκάλεπτο, ήταν η άμυνα που μας έδωσε το παιχνίδι. Καταφέραμε να περιορίσουμε όχι σε όλες τις στιγμές του παιχνιδιού, ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο νομίζω σκοράρε 9 πόντους στο παραλίμνη. Εκεί καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι και να πάρουμε ένα προβάδισμα. Από την άμυνα ξεκινάμε, από την άμυνα αυτή θα μας δώσει τις νίκες, τους τίτλους και στο τελικό του κυπέλλου αφήσαμε τον κεραυνό 59 πόντους. Αυτό είναι η άμυνα και αυτό προσπαθώ να μεταδώσω και στους παίχτες μου. Coach, ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Νικόλας Παπαδόπουλος, ο προπονητής της Πετρολίνα ΑΕΚ.